Καλησπέρα σας. 38η ημέρα σήμερα το Όμερ. Τη φέρετ σε Μπεγεσόντ, η συμπόνια και ό,τι έχει να κάνει με τη φέρετ στη σύνδεση και ό,τι έχει να κάνει με Γεσόντ. Μπορεί το σημερινό θέμα, η σημερινή ιστορία να μην φαίνεται πάρα πολύ σχετική, όμως επειδή το Σαμπάτ που πέρασε ήταν 22 Ιγιάρ και είναι η ημερομηνία που δόθηκε εντολή της στήρησης του Σαμπάτ και επειδή είναι μια ωραία ιστορία αυτή, την κάνω εγώ να βρούμε έναν δρόμο να την κάνουμε σχετική με τη σημερινή μέρα. Ήταν παλιά ένας ραβίνος Γκαντόλαντόρ, μεγάλος της γενιάς του, ο Χαφέτς Χαΐμ, ο οποίος μετά από χρόνια που πέθανε, οργάνωσαν εκδηλώσεις κάθε χρόνο για να πούνε κάποια πράγματα για αυτόν, διδασκαλίες του, ιστορίες από τη ζωή του και τα σχετικά. Και έγινε μια εκδήλωση στο Μαϊάμι από έναν ραβίνο, ο οποίος εξιστορούσε μια ιστορία, στην οποία ήταν ένα μικρό παιδί, στη Γεσιβά, 13-14, κάπου εκεί, το οποίο το πιάσανε να καπνίζει το Σαμπάτ, αφενός πολύ μικρό παιδί για να καπνίζει, αφετέρου ακόμα χειρότερα το Σαμπάτ. Του κάνανε στις τάσεις, ξανά το επόμενο Σαμπάτ. Σπάντων, αυτή η ιστορία οδήγησε στο ότι είπαν ότι δεν γίνεται άλλο με αυτό το παιδί, πρέπει να το αποβάλουμε. Και πήγαν στον ραβίνο Χαφέτς Χαΐμ, του είπαν ότι δεν γίνεται πια με αυτό το παιδί, πρέπει να το διώξουμε. Και τους λέει, πρωτού το διώξει, θέλω να του μιλήσω λίγο εγώ. Πάει τέλος πάντων το παιδί, μπαίνει μες στο γραφείο, βγαίνει μετά από 15 λεπτά, κλαίγοντας, και λέει ο ραβίνος αυτό. Δεν ξέρω τι συνέχεια της ιστορίας. Συνέχισε τέλος πάντων το πρόγραμμα. Όταν τελείωσε και έφυγε ο κόσμος, ήταν καθιστός εκεί ένας κύριος γύρω στα 70, ο οποίος κλαίγοντας δεν έφευγε, του λέει «Να σε βοηθήσω σε κάτι, είστε καλά, λίγο νερό». Λέει «Αυτό το παιδί με το τσιγάρο, λέει, ήμουν εγώ, εγώ ήμουν αυτός ο μαθητής». Θες πραγματικά να μάθεις τι μου είπε ο ραβίνος Χαφέτς Χαΐμ? Λέει «Και φυσικά, πάνω και θέλω να μάθω». Λέει «Όταν μπήκα στο γραφείο του, μου λέει κάτσε δίπλα μου», έκατσα δίπλα του, μου πιάσε το χέρι και άρχισε να φωνάζει «Σάμπας, Σάμπας», αλλά να φωνάζει κλαίγοντας, όχι να τον μαλώνει. Και άρχισε να κλαίει. Και μετά από λίγη ώρα έπιασε και τα δύο του χέρια. Μου λέει «Έπιασε και τα δύο μου χέρια». Και κάποια στιγμή αισθάνθηκα τα δάκρυά του να πέφτουν στα χέρια μου. Και αισθάνθηκα τέτοια ζεστασιά που άρχισα και εγώ να κλαίω. Και όταν πήγα να φύγω, μου λέει «Κοίταξε αγόρι μου, ξεκίνα μια καινούρια ζωή. Πήγαινε σε μια πόλη και ξεκίνα μια καινούρια ζωή και να θυμάσαι, Σαμπάτ». Λέει «Από αυτό που έκανε αυτός ο ραβίνος, δεν μπόρεσα ποτέ», μου λέει, «να ξαναπιάσω τσιγάρο στη ζωή μου». Ενώ περίμενα να τα μπω στο γραφείο του Χαφέτς Χαΐμ, άνθρωπος έτσι καντός που λέγανε, και με φόβο, φοβόμουν που δίκα και πίστευα ότι μαλώς θα κάνει, θα δείξει. Ακόμα λέει «έχω τη ζεστασιά των χεριών του και των δακρύων του στα χέρια μου και σε στιγμές που έχω δυσκολίες αισθάνομαι λες και μου πιάνει τα χέρια και είναι μαζί μου». Και δεν θα μπορούσα να το ξεχάσω, λέει, ποτέ αυτό. Και όλα τα Σαμπάτα από εκεί και πέρα τα κρατούσα σαν βάση τον νόμο. Δεν μπορούσα να ανάψω ποτέ ξανά τσιγάρο. Και αυτή ήταν η ιστορία του. Πόσο σημαντικό πολλές φορές να δείχνουμε. Η συμπόνια δεν χρειάζεται να είναι πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα και αυτό, το να πιάσεις το χέρι του άλλου, ότι είσαι εκεί στήριγμά του. Αυτό το δάκρυ, λέει, τη ζεστασιά των χεριών του, δεν μπορούσε να την ξεχάσει ποτέ στη ζωή του, σε οποιαδήποτε δυσκολία είχε. Και αυτή ήταν η σύνδεση που είχε με αυτό το ραβίνο, δεν τον ξαναείδε ποτέ, αλλά είχαν μείνει συνδεδεμένοι, αυτή η ζεστασιά είχε μείνει μέσα του και έτσι ήταν σαν να υπήρχε μια σύνδεση η οποία δεν τελείωνε. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε την επόμενη μέρα.